Με υπουργική απόφαση, καθιερώθηκε το «rotation» ή αλλιώς οι ενδονοσοκομιακέ μετακινήσει νοσηλευτών. Το σύστημα αυτό υιοθετήθηκε επειδή δεν έχουν όλα τα τμήματα τον ίδιο βαθμό δυσκολίες και έτσι εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά ζητάει να κατηγοριοποιηθούν τα τμήματα του νοσοκομείου, τα νοσηλευτικά τμήματα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, τα βαριά, τα μεσαία και τα ελαφρά και ε, να βρεθεί ένας τρόπος οι υπάλληλοι, οι νοσηλευτές να μετακινούνται σε όλες τις κατηγορίες αυτές των τμήματων. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μπορούν να κάνουν από 7 ως 10 χρόνια σε βαρύ, 7 ως 10 χρόνια σε μεσαίου και 7 ως 10 χρόνια περίπου σε ελαφρύ τμήμα. Όπω εξηγεί ο διοικητή του νοσοκομείου Σερών, το σύστημα ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε 330 νοσηλευτέ. Έχουμε 330 δηλαδή νοσηλευτέ σε μια κατάσταση που αρχίζει από τα 102 μόρια που έχει κάποιο που είναι τα περισσότερα μέχρι μισό μόριο που έχει κάποιο που μόλι ήρθε στο νοσοκομείο μα. Λοιπόν, και αποφασίζουμε και λέμε ότι όσοι έχουν κάτω από 30 μόρια και υπηρετούν σε μεσαίο ή ελάφρυ τμήμα θα μετακινηθούν και θα πάνε σε βαρύ και αντίστοιχα από πάνω. Εκεί βέβαια πάει προαιρετικά γιατί, αν κάποιος δεν θέλει να μετακινηθεί, μπορεί και να μην μετακινηθεί. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε ε, με ανθρώπου που έχουν πολλά χρόνια υπήρξη, καλύπτουμε μεσαία ελαφρά τμήμα. Επίση, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και αλλαγή από τμήμα σε τμήμα ανάλογα με τι ανάγκε που προκύπτουν ανά τον χρόνο. Με προθεσμία ετήσιων κλπ, κλπ. Ε, Όμω, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε προσωρινέ μετακινήσει. Αυτέ γίνονται γιατί μπορεί ένα τμήμα να έχει ένα-δύο νοσηλευτέ με αναρωτική άδεια, ε, να, να έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιδότηση και όλα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, Επίσης πάλι ισχύει αυτή η κατάσταση που έχουμε φτιάξει, δηλαδή εάν θα χρειαστούμε για βαρύ τμήμα παίρνουμε αυτόν που είναι ο τελευταίος που δεν μετακινήθηκε, δηλαδή αν μετακινήσαμε από τα 0 μέχρι τα 30 μόρια παίρνουμε αυτόν που έχει 30,5-31 30, μόρια και αντίθετα εάν έχουμε κενό ανάγκη σε ελαφρύ ή μεσαίο τμήμα, ζητάμε από αυτού που είναι στην κορυφή τη λίστα, εάν θέλουν να πάνε σε αυτό το τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μια δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των νοσηλευτών, μια αντιμετώπιση δηλαδή διαφανή, που τη βλέπει ο νοσηλευτή και ξέρει ότι ήρθε η ώρα του να μεταφερθεί, α πούμε, είτε σε ένα τμήμα είτε σε ένα άλλο τμήμα. Σύμφωνα πάντω με τον κύριο Ματάκο, το νοσοκομείο Σερών είναι από τα λίγα νοσοκομεία που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Υπάρχει ανταπόκριση και, όπω λέει, με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι εξωθεσμικέ παρεμβάσει. Η προσπάθεια που γίνεται για να το πετύχουμε δεν το έχουν κάνει και πολλά άλλα νοσοκομεία, να ξέρετε. Βρίσκει ανταπόκριση από κάτω γιατί όλοι οι άνθρωποι. Καλά είναι να ξέρουν κανόνες παιχνιδιού, κανόνες που να ισχύουν για όλους, τόσο απλά θα το πω. Και στο κάτω-κάτω με αυτόν τον τρόπο ε, περιορίζονται παρεμβάσεις εξωθεσμικές, παρεμβάσεις δηλαδή από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την νοσηλευτική υπηρεσία ή με το νοσοκομείο. Γιατί πιο καλά από όλους η νοσηλευτική υπηρεσία ξέρει. Τι ανάγκε και πώ αυτέ πρέπει να τι καλύψει και πώ πρέπει να αντιμετωπίσει με δικαιοσύνη, με ισότητα του νοσηλευτέ, γιατί είναι και ο μόνο τρόπο να του υποκινήσει. Γιατί ξέρει, σαν νοσηλευτή, ότι έχει την ίδια αντιμετώπιση που έχουν όλοι οι άλλοι.